Ο τίτλος του βίντεο γράφει πως με τρομάζει το μέλλον. Με τρομάζει το μέλλον το οποίο έρχεται και βλέπω λίγο πολύ το πως η φάση εξελίσσεται. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό αυτό το πράγμα, ο τρόπος δηλαδή που θα εξελιχθεί το μέλλον αύριο μεθαύριο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε λίγο πολύ για το τι φέρνει το Apple Vision Pro, για το πώς έχει η Apple στο μυαλό της το μέλλον και γενικότερα λίγο να συζητήσουμε το τι νέο έχει έρθει, το οποίο πραγματικά λίγο με εντριγκάρει για το τι θα περιμένουμε. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε για το Apple Vision Pro και τις πρώτες εντυπώσεις γενικότερα για αυτό που έχει έρθει. Δεν έχω κάνει βίντεο αυτό καθε αυτό για το Apple Vision Pro παρά μόνο είχα κάνει μια τοποθέτηση γενικότερα γύρω από αυτό και την άποψή μου λίγο πολύ την ξέρετε ότι γενικότερα είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ δεν θεωρώ πως όχι μόνο για τα λεφτά του, γενικότερα η φάση του VR λίγο με... Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο από φόβο σε έναν βαθμό και θα σα εξηγήσω τι εννοώ, Από τη μία πλευρά το VR, η εικονική πραγματικότητα δηλαδή VR-AR, σου δίνει ουσιαστικά την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε ένα εικονικό περιβάλλον. Το εικονικό περιβάλλον γενικότερα, λίγο πολύ, είναι το μέλλον και είναι αυτό ουσιαστικά που εκεί θα καταλήξει να είναι εύρω η τεχνολογία. Θα μπορεί δηλαδή εικονικά να αγοράζει ρούχα, να αγοράζει παπούτσια, θα μπορεί εικονικά να δουλεύει. Ήδη υπάρχουν κάποιε δουλειέ που μπορεί ουσιαστικά και δουλεύει σε AI περιβάλλον και πληρώνει κανονικά. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχουν αρχίσει να δουλεύουν περισσότερο την εικονική πραγματικότητα, το VR AR. Η Apple δεν έχασε λοιπόν την ευκαιρία να φτιάξει και εκείνη το δικό τη VR AR headset, το οποίο ακούει στο Apple Vision Pro. Το Apple Vision Pro κυκλοφόρησε πέρσι και γενικότερα ήταν ένα προϊόν το οποίο αρκετά ακριβό. Φυσικά αυτό που προσφέρει δικαιολογεί και την τιμή που έχει, γιατί γενικότερα δεν υπάρχουν πολλέ εταιρείε που έχουν αντίστοιχα προϊόντα, λίγες είναι αυτές, φυσικά πουλάνε φθηνότερα, αλλά όχι ότι είναι και Αρκετά προσιτέ προ όλου. Φυσικά, η τιμή που η Apple, καθώ Apple είναι, το έχει δώσει πολύ περισσότερο από όσο αξίζει, πιστεύω εγώ προσωπικά, και γενικότερα το έχει φουσκώσει αρκετά. Οπότε, λίγοι είναι αυτοί που προσεγγίσαν να το πάρουν ακόμη και να το δοκιμάσουν. Ειδικά στην Ελλάδα που άργησε και αρκετά να έρθει. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο, λοιπόν, γιατί έχει έρθει η πρώτη ταινία που είναι φτιαγμένη, ειδικά διαμορφωμένη μόνο για Apple Vision Pro. Θα συζητήσουμε λίγο για την ταινία, το τι έχει η ταινία αυτή το πώς έχει γυριστεί και γενικότερα λίγο να κάνω μια κουβέντα γύρω από την ταινία και το περιβάλλον αυτό του AI VR που η Apple έχει φτιάξει και το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και στο τέλος του βίντεο θα σας πω φυσικά τη δική μου τη γνώμη, τη δική μου την άποψη και τον φόβο που βλέπω στα μάτια μου έτσι ότι το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και το πώ θα απομακρύνει το AR VR τον κόσμο και θα το φέρει πιο κοντά αλλά όχι στη μορφή που έχουμε σήμερα. Πρώτα πάμε να συζητήσουμε λίγο για την ταινία. Είναι η πρώτη ταινία της Apple που είναι φτιαγμένη αποκλειστικά και μόνο για το Apple Vision Pro. Ο τίτλος του είναι Submerged, αν το λέω σωστά. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και είναι μια παραγωγή ειδικά σχεδιασμένη με την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας της Apple. Είναι σκηνοθετημένη από τον βραβευμένο με Oscar Edward Berger, είναι αρκετά γνωστός σαν σκηνοθέτης. Η ταινία μεταφέρει τους θεατές σε ένα υποβρύχιο της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η ένταση κορυφώνεται καθώς το πλήρωμα παλεύει να επιβιώσει μέσω επίθεσης τορπιλών. Η τεχνολογία αυτή από την Apple ονομάζεται Apple Immersive Pro. Η ταινία είναι γυρισμένη σε 8K 3D 180 μοιρών. Ο ήχος είναι ακραίο spatial audio που είναι ουσιαστικά ο χωρικός ήχος που θα πούμε στα ελληνικά που σου δίνει την εντύπωση ότι είναι όλα σφαιρικά. Και φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι φοράς τα Apple Vision Pro και είσαι μέσα στην ταινία. Δηλαδή τα γυρίσματα της ταινία έχουν γίνει έτσι ώστε να σου δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεσαι και εσύ μέσα στο υποβρύχιο την ώρα που βυθίζεται ή γίνεται αυτός ο χαμός. Γενικότερα το τρέιλερ σε βάζει λίγο στο τρυπάκι και σου δίνει λίγο την εντύπωση ότι είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και δεν το ζει εύκολα, ειδικά αν δει την εμπειρία αυτή με Apple Vision Pro. Καθώ εγώ δεν έχω Apple Vision Pro, την ίδια την εμπειρία σαν εξωτερικό εκτό αυτού. Αν έχετε διαπληκτική Pro, πείτε μα τη γνώμη σα κάτω στα σχόλια. Εσεί που δεν έχετε, θα τα συζητήσουμε στα σχόλια στην επόμενη ερώτηση που θα σα κάνω, η οποία θα σα συντριγκάρει ακόμη πιο πολύ για αυτό που φαντάζομαι πω θα έρθει. Και αυτό που με κάνει ακόμη περισσότερο να ε, βλέπω το μέλλον σε εισαγωγικά είναι ότι δεν είναι μόνο εκεί, αυτό το σημείο που σταματάει εκεί η Apple, πέρα από το γύρισμα αυτής τη ταινία την οποία θα σχολιάσουμε παρακάτω. Έχει ξεκινήσει ήδη μια ευρύτερη σειρά περιεχομένου με το Vision Pro, όπω συναυλίε, αθλητικά events, ταξιδιωτικέ σειρέ. Η Apple έχει προγραμματίσει επιπλέον εκδηλώσει immersive video για το Vision Pro για το 2024, όπω η συνεργασία της με την The Weekend για μουσική εμπειρία μέσω VR. Σκεφτείτε δηλαδή ότι θα φοράτε τα γυαλιά και θέστε σε συναυλίε χωρίς να είστε στη συναυλία. Λίγο περίεργο όλο αυτό μου κάνει. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο για την μπλοκή τη ταινία και το πώ ουσιαστικά σου δίνει αυτή την εντύπωση που σα είπα ότι θα βρίσκεσαι μέσα στο πλοίο. Στην μπλοκή οι βρίσκονται μέσα στο υποβρύχιο και βιώνουν την ένταση από την οπτική των μελών του πληρώματο. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει ότι είσαι και εσύ ένα μέλο του πληρώματο. Που μπορεί αύριο μεθαύριο να σου δίνει και. Υπάρχουν κάποιε ταινίε. Ξεκίνησε, νομίζω, ο Μαύρο Καθρέφτη, το Black Mirror, που ήταν η πρώτη ουσιαστικά ταινία που έδινε την επιλογή στο θεατή να συμμετέχει στην ταινία. Και στην σειρά, συγγνώμη. Και μπορεί ουσιαστικά να, με την επιλογή του πληκτρολογίου, του συγγνώμη, του τηλεκοντρόλ, να μπορέσει να διαλέξει εσύ το πώ θα εξελιχθεί η διάρκεια του χαρακτήρα σου στην πορεία. Σκεφτείτε λοιπόν να μπορούσε να το κάνει αυτό και στο Apple Vision Pro από τι επιλογέ που θα έδινε, να σου έδινε την εντύπωση να παίζει ουσιαστικά ένα παιχνίδι σε εισαγωγικά μέσα στην ταινία. Και ανάλογα με τι επιλογέ που δίνει, να έχει διαφορετικό τέλο. Υπάρχουν ξαναλέω σειρέ που το κάνουν αυτό, αλλά σκεφτείτε πώ θα ήταν και στο Apple Vision Pro αυτό ή σε οποιοδήποτε VR ή AR headset. Πολύ εντυπωσιακό είναι ότι έχει στηθεί κανονικά ένα υποβρύχιο, ζυγίζει 23 τόνου και είναι σχεδιασμένο να αναπαριστά ακριβώ ένα εσωτερικό υποβρυχίου με αρκετέ σκηνέ που βυθίζεται πλήρω το υποβρύχιο μέσα σε μια τεράστια πισίνα για να έχει περισσότερο ρεαλισμό. Αυτά τα στοιχεία δίνει στου ιδρυτέ τη δυνατότητα να νιώθουν ότι βρίσκονται και αυτοί μέσα. Το Submerge γυρίστηκε στην Πράγα τις Βρυξέλλε και τη Μάλτα. Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε τον Τζον Μπάρτον στα αριστερά που υποδίωται τον Τζέιμ Ντάισον, πραγω... τον, πρωταγωνιστή τη ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρτ Μπέργκερ που είναι στα δεξιά μα. Εδώ βλέπετε την τεράστια δεξαμενή τη κατάδυση που κατασκευάστηκε στην Πράγα και στη συνέχεια στάλθηκε στο Βέλγιο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι τελευταίε σκηνέ τη ταινία. Αυτέ είναι οι κάμερε που γυρίστηκε το έργο, αυτή η ταινία. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο σκηνοθέτη, όσο και η ηθοποιοί αλλά και οι εικονολήπτες τραβούσαν αλλά και φορούσαν μετά το Apple Vision Pro για να πάρουν την εμπειρία αυτή για να καταλάβουν λίγο πολύ πως γυρίζεται και το πως θα είναι τελικά στον τελικό χρήστη όλο αυτό. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί αυτό το πράγμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα επόμενο βήμα για την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν τώρα όμω να βάλω τα πράγματα κάτω και να σα πω λίγο την άποψή μου γύρω από αυτό. Γενικότερα με τι άποψει ότι αυτό το πράγμα θα χωρίσει ανθρώπου. Είσαι σε ένα σπίτι, βάζει να δει μια σειρά, μια ταινία, μαζεύει φίλου, μαζεύει την οικογένειά σου, μαζεύει την παρέα σου και σκεφτείτε να φοράνε 6-7 άτομα Apple Vision Pro ή οποιοδήποτε VRA headset για να δουν μια ταινία ή μια σειρά. Δεν θα έχουν οπτική επαφή μεταξύ του, δεν θα έχουν καμία απολύτω επαφή ο ένα με τον άλλον. Θα μου πει τώρα, έχει ένα θετικό όλο αυτό ότι μπορεί ο ένα να είναι στην Γερμανία και ο άλλο να είναι στην Ελλάδα και να βλέπετε από κοινού ταινίε και σειρέ και να έρχεται ένα κοντά στον άλλον. Ωραίο όλο αυτό, αλλά δεν θα υπάρχει η επαφή του ενό από του άλλου. Δεν θα μπορεί ουσιαστικά να τον ακουμπήσει, να τον αγγίξει και όλο αυτό ουσιαστικά που φέρνει κοντά του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα το πιστεύανε και στι παλιότερε γενιέ και πριν ακόμα έρθει η τεχνολογία, πριν ακόμα έρθουν οι υπολογιστέ. Ακούω δηλαδή του γονεί μου ή και του παππούδε μου που μου λένε ότι εμεί βγαίναμε στη γειτονιά και χτυπούσαμε τα γόνατά μα και πηγαίναμε με τα αίματα στο σπίτι και όλα αυτά. Και εσεί τώρα δεν βγαίνετε στο σπίτι και εσεί τον υπολογιστή και βλέπετε ταινίε και σειρέ και δεν κυκλοφορείτε και όλα αυτά. Ή βλέπω α πούμε του γονεί μου να βγαίνουν έξω να πηγαίνουν για ποτό και εγώ να είμαι στο σπίτι και να μιλάω στο Discord με του φίλου και με την παρέα μου. Αυτή είναι η τεχνολογία θα μου πεις, έτσι Με τρομάζει, λοιπόν το γεγονό το ότι θα λέω εγώ στα παιδιά μου. Το ότι τα παιδιά μου θα φοράνε ένα Apple Vision Pro αύριο μεθαύριο, θα είναι στην εικονική πραγματικότητα, θα αγοράζουν, τα ψωνίζουν, μπορεί και να δουλεύουν εκεί. Και εγώ να του λέω, εγώ στην ηλικία σα ήμουνα στο Discord και έπαιζα παιχνίδια με του φίλου μου. Και λίγο αυτό το πράγμα ακόμα δεν μπορεί να το συλληφθεί. Βέβαια, εγώ προσωπικά, όντα 30 ετών, είμαι σε μια ηλικία την οποία έχω ζήσει και αυτέ τι εποχέ. Φαντάζομαι και εσεί που είστε ηλικιακά κοντά σε μένα, 10 πλήν, 10 συν, και έχετε ζήσει και τι γειτονιέ που παίζαμε, χτυπούσαμε με τα ποδήλατα και όλα αυτά, αλλά έχετε ζήσει και τι εποχέ που είστε στην τεχνολογία και ακολουθείτε όλο αυτό το κύμα που έχει έρθει και έχει σκάσει πάρα πολύ απότομα. Ακόμα πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο πικ τη τεχνολογία. Φυσικά εξελίσσεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Ξεκινήσαν σιγά σιγά να φτιάχνουν ρομπότ τα οποία μπορεί να είναι οικιακή βοηθή μέσα στο σπίτι. Ρομπότ τα οποία ουσιαστικά παίρνουν από σειρά παραγωγή και κάνουν, αντικαθιστούν του ανθρώπου σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι θα έρθει και το Apple Vision Pro ή οποιαδήποτε AR, VR τεχνολογία αυτή για να αντικαταστήσει τις οθόνες, να αντικαταστήσει σωστά κινητά. Τα, πιστεύω τα watch αύριο μεθαύριο θα είναι κινητά τηλέφωνα και θα καταργηθούν οι οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Θα είναι δηλαδή λίγο πιο στο cloud όλο το σύστημα, ακόμη περισσότερα από όσο είναι σήμερα και πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό θα απομακρύνει αρκετά του ανθρώπου. Με στεναχωρεί ναι μεν, γιατί κάθεσαι τώρα, α πούμε, βλέπει μία σειρά στο Netflix, αράζεις με την παρέα σου, αράζει με την κοπέλα σου, τη χαϊδεύει, την αγγίζει. Σκεφτείτε τώρα να είστε σε ένα γαναπέ, εσύ και η κοπέλα σου, και να φοράτε Vision Pro και να βλέπετε. Ή α πούμε, μαζευόμαστε κάθε Κυριακή. Έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ακραίο, ανοίγω παρένθεση για τη Formula 1. Ακραίο ο τρόπο που βλέπει Φόρμουλα 1 στα Apple Vision Pro. Είναι φανταστικό το γεγονό ότι μπορεί να έχει όλο το setup τη πίστα, να βλέπει τι τα, τα μονοθέσια και όλα αυτά, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Σκέψω όμω τώρα ότι εγώ κάθε Κυριακή με την παρέα μου βλέπουν Φόρμουλα 1. Σκέψω λοιπόν να έρχονται και να φοράει ένα από αυτού του Apple Vision Pro και να βλέπει Φόρμουλα 1. Χάνει όλο το vibe τη παρέα. Δηλαδή, σκέψου να τρω πίτσα, ξέρω εγώ, και να έχει την παρέα σου. Βέβαια, το Apple Vision Pro σου δίνει, γι' αυτό είναι AR VR headset. Δεν, δεν χάνει την οπτική επαφή από το γύρο περιβάλλον. Δηλαδή, αν τρώ κάτι, έχει κάμερε τι οποίε μπορεί ουσιαστικά να τρώ, αλλά να βλέπει οθόνη αυτό που κάνει και μετά ε, σου δίνει τη δυνατότητα με τα χέρια σου να κάνει κινήσει. Οπότε δεν μπορεί να, να μετακινήσει την οθόνη ή να επιλέγει ή να δημιουργεί πράγματα στο Apple Vision Pro ή να έχει πληκτρολόγιο εικονικό. Αλλά χάνει ουσιαστικά την εμπειρία τη φιλία, τη παρέα. Έτσι. Σου δίνει βέβαια μια ακραία εμπειρία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε κάτω στα σχολεία τη γνώμη σα και την άποψή σα γύρω από αυτό. Πιστεύετε φυσικά είναι το μέλλον, δεν θα σας ρωτήσω αν πιστεύετε, γιατί θέλετε, δεν θέλετε, εκεί θα εξελιχθεί το όλο concept, το όλο σύστημα. Τουλάχιστον, αν δεν είναι στα επόμενα 5 χρόνια, σίγουρα στην επόμενη δεκαετία, de facto, δεν το συζητάμε, ήδη προχώρησε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μια δεκαετία έχουν εξελιχθεί ραχδαία τα smartphone και σκεφτείτε τι εννοώ. Πώ ήμασταν πριν 10 χρόνια και πώ είμαστε σήμερα με την εξέλιξη όλη αυτή τη τεχνολογία και την πληροφορία που παίρνουμε γενικότερα. Οπότε θέλω να πείτε κάτω στα σχόλια ποια είναι η άποψή σα γύρω από αυτό. Πιστεύετε θα χωρίσει του ανθρώπου, πιστεύετε θα φέρει πιο κοντά τι παρέε που βρίσκονται μακριά σε διαφορετικέ χώρε. Και θέλω να μου πείτε επίση κατά στα σχόλια ποια είναι η άποψή σα για εσά προσωπικά. Είστε στη φάση ότι περιμένετε πώ και πώ αυτό το πράγμα να εξελιχθεί, ή είστε από αυτού που είστε οι παραδοσιακοί πατροπαράδοξοι και θέλετε να μείνετε απλά σε ένα τηλέφωνο για να μπορείτε να βγαίνετε έξω και ένα ποτό και να γουστάρετε τη φάση σα. Γιατί έτσι όπω εξελίσσεται, βλέπω και ποτάκι να πίνετε στο Apple Vision Pro να βρίσκεσαι δηλαδή σε μπαρ εικονική πραγματικότητα, να πίνει ποτάκι με την παρέα σου χωρί να μεθά, αλλά να σου δίνει την εντύπωση ότι έχει μεθύσει. Δεν μου κάνει εντύπωση, αν δεν το πω και στο μέλλον, να συμβαίνει αυτό χωρί να μεθά να μεθά, ή να σου δίνει την εντύπωση ότι όντω πονά, παράδειγμα, γιατί υπάρχουν ήδη κάποια triggers που μπαίνουν πάνω στο σώμα σου και σου δίνει τη δόνηση όπω είναι στα χειριστήρια. Και σου δίνει την αίσθηση του πόνου, σου δίνει την αίσθηση τη δόνηση, σου δίνει την εντύπωση ότι γενικότερα βρίσκεσαι μέσα εκεί που είσαι με τέτοιου είδου τρόπο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν λίγο διαφορετικό αυτό. Ήταν πιο πολύ να σα πω ότι βγήκε η νέα ταινία. Αλλά και ποια άποψή μου γύρω από αυτήν. Με φοβίζει, θέλω να το δοκιμάσω φυσικά. Με τριγκάρη φάση να παρακολουθήσω την ταινία. Αλλά επειδή είμαι γενικότερα τη παρέα και το σινεμά, θέλω να τη δω με ένα φίλο, θέλω να τη δω με την κοπέλα μου, θέλω να τη δω με την παρέα μου. Θέλω γενικότερα να μου δώσει το vibe αυτό τη του σινεμά τη ε, μεγάλη τηλεόραση στο σπίτι άραγμα με πατατάκια και popcorn. Δυστυχώ δεν την παίρνει αυτή την εμπειρία με τα Apple Vision Pro, ειδικά θε να δει με παρέα σειροτενία. Αν σου αρέσει και καλό <σχελόν> το βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσει κανένα τίποτα βίντεο. Επίση, πάτε να κάνει κάτω στην περιγραφή όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Dimitgeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και TikTok για να μην χάνει τα νεύρα που με τα γκατζετάκια τα οποία είναι φθηνά αλλά ταιριάζουν τέλεια με iPhone. Ό,τι σας είπα κάτω στα σχόλια, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, να απαντήσουμε και να κάνουμε γενικότερα έτσι ένα ωραίο ου. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.